Το χειρομέρι πιτσιλιάς με βούλα της Κομισιόν φιγουράρει από σήμερα στον κατάλογο με τις 1490 συνολικά προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις. Είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Ένα κυπριακό προϊόν κατοχυρώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και είναι αυτή η πορεία που θέλουμε να ακολουθήσουμε γενικότερα για τα δικά μας τα προϊόντα. Το χειρομένι πιτσιλιάς είναι ένα όριμο ξηρό αλατισμένο κρασάτο καπνιστό προϊόν κρέατος, το οποίο παράγεται στην ορεινή περιοχή της Πιτσιλιάς και η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του προκύπτει από την τεχνογνωσία των κατασκευαστών του και ειδικότερα την επιλογή του κρασιού, το οποίο πρέπει να είναι κόκκινο και ξηρό και να προέρχεται από τους αμπελώνες της τοπικής ποικιλίας Μαύρο, που είναι η κυρίαρχη ποικιλία στην περιοχή. Το ίδιο σημαντικά είναι και τα στέδια καπνίσματος και μαρινάδας, τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν το χρώμα, άρωμα και τη γεύση του. Η Λούντζα και τα Λουκάνικα Πιτσιλιάς βρίσκονται σε διαδικασία κατοχύρωσης. Η οριστική κατοχύρωση τους αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου. Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα και την αίτηση εγγραφής του ροδιού Ερμιόνης της Ελλάδας στο Μητρό των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης. Το ρόδι Ερμιόνης είναι ένα ρόδι που καλλιεργείται στο Δήμο Ερμιονίδας στην Πελοπόννησο. Ο καρπός χαρακτηρίζεται από μια γλυκιά γεύση και ένα ελαστικό δέρμα που κυμαίνεται από ανοιχτό κίτρινο έως κόκκινο και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η τοπική τεχνογνωσία της Ερμιονίδας έδωσαν στο ρόδι Ερμιόνη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν, αναφέρει η Κομισιόν.